Θετικές ήταν οι εξελίξεις μετά την συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Τραυλός με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την προστασία και ανάδειξη του Μυκηναϊκού Τάφου στα Τζανάτα της Κεφαλονιάς. Το μνημείο θα καλυφθεί με ένα θολωτό στέγαστρο, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ. Συγκεκριμένα έχει εκπονηθεί μια μελέτη από κάποια δωρεά. Η μελέτη προέβλεπε ένα θολωτό στέγαστρο, πολύ όμορφο, για να καλύψει τον τάφο και το μνημείο αυτό, το οποίο υπήρξε μια μεγάλη ταλαιπωρία για τις μελέτες, για το αν είναι όριμες ή δεν είναι. Τέλος πάντων, δουλέψαμε τους τελευταίους μήνες πάνω σε αυτό το θέμα και καταφέραμε χθες να δώσουμε μια οριστική λύση που ανακούφισε όλη την τοπική κοινωνία και πραγματικά όλοι είναι χαρούμενοι για αυτό που πρόκειται να συμβεί και θα είναι η ανάδειξη σωστή του τάφου και η συντήρησή του βέβαια. Ο θολωτός Μυκηναϊκός τάφος ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Έχει ύψος σχεδόν 4 μέτρα και διάμετρο σχεδόν 7 μέτρα. Το θολωτό στέγαστρο που θα δημιουργηθεί θα εναρμονιστεί πλήρως με το περιβάλλον, ενώ αναμένεται η δημιουργία και μιας πασαρέλας που θα επιτρέπει στο κοινό να βλέπει από ψηλά το μνημείο. Έργα που ανοίγουν τον δρόμο ανάδειξης του εμβληματικού αυτού μνημείου της Κεφαλονιάς. Θολωτό στέγαστρο, το οποίο θα είναι με πράσινη στέγη, ουσιαστικά θα είναι φυτεμένο και θα φαίνεται σαν λόφος απ' έξω. Θα έχει εναρμονιστεί πλήρως το περιβάλλον και ο επισκέπτης θα μπορεί να μπει σε μια πασαρέλα που θα υπάρχει ένα αέρια και να δει το μνημείο από ψηλά. Ένας Μυκηναϊκός τάφος από τους μεγαλύτερους στην Δυτική Ελλάδα, αν όχι ο μεγαλύτερος. Και πιστεύω ότι μετά από αυτό το μνημείο θα αποκτήσει την έγκλη και την αξία που του αρμόζει. Στόχος της περιφέρειας Ιωνιονήσων, όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης, είναι η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής. Εκτός από την Κεφαλονιά, ο κ. Τραυλός θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες και στην Ιθάκη για αντίστοιχα έργα που μπορούν να γίνουν εκεί.